Χρήστο, γεια σου. Χαίρετε. Χάρηκα πάρα πολύ που με έχεις εγώ, εδώ και πέρα εγώ. καλεσμένο στο σπίτι σου. Χαρά είναι δικιά μου. Οφείλω να ομολογήσω ότι από όλα τα podcast που έχω κάνει τύπου συζητήσεις, για το συγκεκριμένο είμαι πιο ενθουσιασμένος από όλα. Ναι, ναι, τρελαίνομαι, γιατί και εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Ναι. Να πούμε κατευθείαν, η πρώτη ερώτηση που κάνω πάντα είναι τι έφαγες σήμερα το πρωί. Δεν έχω φάει ακόμα. Ωραίος. Ναι. Το κάνεις συχνά Δεν αυτό. Κάνω fasting γενικά, όχι. Mm-hmm. Βρίσκομαι τώρα σε μια περίοδο που κάνουμε 30 μέρες transformation video για το YouTube, και επειδή εγώ ίδιος θέλω να κάνω γράμμωση, απλά έτσι και για να κάνω και ένα βίντεο για τα παιδιά που μου το ζητάνε. Το τελευταίο 1,5 χρόνο που έκανα όγκο που είχε γίνει σε θερμιδικό πλεώνασμα. Απλά τώρα είναι οι 6 τελευταίες μέρες στις οποίες κάνω άδειασμα και ακολουθώ μια πάρα πολύ αυστηρή και υψηλά πρωτεϊνική δίαιτα, η οποία, ναι, απλά έχω κρατήσει, το έχω καθυστερήσει όσο πιο πολύ γίνεται για να μην πεινάω όταν θα πέσω για ύπνο. Α, οπότε έχεις τρώσει τακτά χρονικά διαστήματα τώρα. Ναι, 4 γεύματα κάνω, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς τι και πώς, θα πρέπει να δουν το βίντεο το βασικό. Στα είπα βασικά off camera. Ναι. Αλλά ναι, δεν έχω συγκεκριμένη ώρα που τρώω, δηλαδή άμα δεν είχα προπόνηση σήμερα θα είχα φάει ήδη το πρώτο γεύμα. Αυτά. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, εγώ να σου πω ποιος ήταν ο λόγος. Καταρχάς, να πούμε λίγο κάποια πράγματα για σένα, εντάξει, σε ξέρει όλος ο κόσμος, αλλά τι κάνεις στη ζωή σου, με τι ασχολείσαι. Ναι, εγώ είμαι YouTuber, επαγγελματίας YouTuber, δημιουργός περιεχομένου. Φτιάχνω βίντεο και έτσι βάζω φαγητό στο τραπέζι μου. Και πολύ γυμναστική. Ωραία. Να δούμε και τι φαγητό βάζεις στο τραπέζι τώρα, σε λίγο. Να έχει πιάσει τα χειρότερά μου από άποψη το τι τρώω. Δεν μπορώ να πω ότι απολαμβάνω στο 100% αυτά που βάζω στο τραπέζι μου, αλλά εντάξει. Εφόσον έχει κρέας μέσα. Εννοείς αυτή την περίοδο. Ναι, ναι. Τον τελευταίο μήνα που κάνω το transformation, γιατί το κάνω με προπονητή bodybuilding, ο οποίος με έχει βγάλει ακριβώς πρόγραμμα διατροφής και ακολουθώ αυτό κατά γράμμα, κατάλαβες. Δηλαδή, αν και θα μπορούσα να αλλάξω κάποια πράγματα με βάση τις αρεσκίες μου, για μοσχάρι, π.χ. που εσύ είσαι τη Carnivore Full και εγώ, εννοείται, μου είχε νουά. Και λέω, εντάξει, τώρα με ένα φάω νουά, τζάμπα θα μου. Θα μπω στον πειρασμό περισσότερο. Ας κάνω ένα μήνα αποχή και από Τετάρτη πάλι παραμεθαύριο. Έτσι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι εμείς για το λίπος κάνουμε αυτή τη διατροφή. Το ξέρω προφανώς. Εννοείται. Τα ζωικά λιπαρά είναι το α και το ω στην ζωή του ανθρώπου. Τι σου φέρουν εσένα τα ζωικά λιπαρά? Πώς την ώρα. Εντάξει, εκτός από αυτό, ναι. Γενικότερα, εγώ αρχικά το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι τρώγοντας κάθε μέρα κόκκινο κρέας, γιατί το τελευταίο, από τότε που έκανα το βίντεο 14 μέρες carnivore, τρώω κάθε μέρα κόκκινο κρέας. Ενώ δεν έτρωγα κάθε μέρα, έτρωγα π.χ. 3-4 φορές την εβδομάδα, τώρα τρώω κάθε μέρα. Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι γουστάρω φουλ και απολαμβάνω και νιώθω ωραία με τον εαυτό μου όταν έχω στο τραπέζι μου ένα τέτοιο κομμάτι κρέατος. Δεν μπορώ να φανταστώ καμία άλλη γεύση στο στόμα μου να είναι πιο πλούσια και πιο νόστιμη, να με κάνει δηλαδή, πώς θα το πω, να νιώθω καλά, το ότι ξέρεις, δεν αγοράζω αμάξι, δεν πάω ταξίδια από τόσο πολύ με την κοπέλα μου, κάνω μόνο δουλειά, αλλά όταν θα κάτσω και θα μαγειρέψω ένα στέικ και θα κάτσω να το φάω, νιώθω ότι όντως η δουλειά που δίνω πίσω μου ανταμείβεται με αυτό, κατάλαβες, πώς θα το πω. Έτσι. Και εγώ αυτό που λέω πάντα στους ασθενείς μου είναι ότι η ψυχούλα σου πρώτα απ' όλα θα το νιώσει όταν βάζεις λίπος μέσα, γιατί μου λένε κάνουμε πρωτεϊνική δίαιτα. Όχι, κάνουμε φυσική ανθρώπινη τροφή. Ακριβώς. Και έτσι τρώμε. Τρώμε μαμούθ, τρώμε βουβάλια, τρώμε μοσχάρια, τρώμε αρνιά κατσίκια. Φουλ. Εγώ τρώω και ψωμί βέβαια. Στον όγκο τουλάχιστον έτρωγα φουλ ψωμί, που είναι φουλ επεξεργασμένο υδατάνθρακα και ίσως και όχι ότι πιο ιδανικό. Αλλά ναι, τώρα που θα θέλω γενικά να κάτσω γραμμωμένο τουλάχιστον για όλο το καλοκαίρι, θα αλλάξω τελείως την προσέγγιση. Αυτό μπορώ να σου το πω. Γενικότερα θα κάνω fasting με ένα τούμπανο γεύμα το βράδυ που θα έχει σίγουρα μια τόμα. Έχω και κάνα ένα κιλό μοσχάρι σίγουρα. Γιατί ήμουν στα 2 κιλά τη μέρα, σκέψου πριν. 2 κιλά τη μέρα, πω. Εντάξει, βέβαια σε βλέπω. 95 κιλά, 96 κιλά ήμουνα. Τώρα είμαι πιο κάτω και έχω πέσει. Ναι, και ένα μικρό γεύμα τύπου, ξέρω εγώ, ένα πρωτεϊνικό παγωτό με. Ίσως κάνα μικρό steak ή κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι. Έτσι φαντάζεσαι και τη διατροφή σου τώρα, ας πούμε, για να είναι βιώσιμη για πολύ μεγάλο καιρό? Δηλαδή αυτή είναι άνετα, η καλύτερη σου διατροφή. Άνετα, ναι. Δηλαδή είναι μια animal based. Animal based, ναι. Και αλλά θα βάλω και καμιά τορτίγια π.χ. κάποια μέρα, θα φάω και ένα μπέργκερ, κατάλαβες. Δεν είμαι τόσο μόνο φρούτα και ρόχανη και τέτοια που έχουν οι περισσότεροι που είναι στο animal based. Να, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι προσθέτεις εκτός από κρέατα μετά στο animal based πιάτο σου? Κοίταξε.
Τώρα που θα είμαι σε χαμηλές, που θα προσπαθώ να είμαι σε έλλειμμα θερμίδων το καλοκαίρι, θα τα αποφύγω όσο μπορώ. Τα ψωμιά, τορτίγες, μαγιονέζες κλπ. Αυτά. Mm-hmm. Όσο ήμουν στον όγκο μέχρι τώρα όμως, τα πήγαινα όλα τάπα. Φουλ. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι. Άμα θα μαγειρέψω π.χ. στο μαντέμι, αυτό πολύ σημαντικό, παιδιά, το λέω και όλα στο κοινό μου χρόνια τώρα. Άμα θα μαγειρέψω στο μαντέμι και όχι στην ψησταριά, γιατί το 95% είναι στην ψησταριά, είμαι γκί, είμαι φρέσκο βούτυρο. Είμαι wagyu fat που έχω στην κατάψυξη. Πολύ σωστό. Ναι, γιατί με ρωτάνε καμιά φορά τι είναι εμεί βούτυρο. Όχι, τι είναι, όχι. Ένα είναι το βούτυρο, έτσι. Ναι, ναι. Και το γκί αντέχει ψηλέ θερμοκρασίε. Αυτό ακριβώ. Γι' αυτό επειδή γενικότερα ψήνει το μοσχάρι σε ψηλέ θερμοκρασίε για να έχει την τέλεια κρούστα, γιατί όλοι γεύσαν στην κρούστα, παιδιά, καλό ή κακό. Mm-hmm. Χρησιμοποιώντα γκί, δεν έχει το καρκινογόνο στοιχείο που μπορεί να έχει το βούτυρο άμα φτάσει σε πάρα πολύ ψηλέ θερμοκρασίε, τόσο γρήγορα τουλάχιστον. Ή το ελαιόλαδο ή οποιαδήποτε. Τα ελαιόλαδο μάγκες, να ξέρετε, μόλις το βάλει στη γάνη μετά του 160 βαθμού Κελσίου, έχει γίνει καρκίνο σκέτος. Τα πολύ ακόριστα, πολύ ασταθή, ναι. Και για πες μας λίγο για την ψησταριά σου εδώ πέρα που τα έχω παίξει εγώ και θα την πάρω κι εγώ. Ναι, μάλλον θα την πάρω. Ναι, ναι. Η ψησταριά, φίλε, ήταν μια προστίκη η οποία μου την έκανε δώρο το μαγαζί που συνεργάστηκα, γιατί του έκανα, ξέρω εγώ, ανταλλακτική συνεργασία. Mm-hmm. Και φίλε, τι να σου πω, έχει σχεδόν ένα χρόνο που μόνο εκεί πέρα όλα. Δεν έχω ανοίξει την κουζίνα. Παλιά δηλαδή, άμα έμπαινε στο σπίτι μου ένα χρόνο πριν, μύριζε μόνο μοσχάρι, επειδή συνέχεια έψινα φουλ. Τώρα πάλι μυρίζει κανονικά μοσχάρι, τώρα μυρίζει μπρόκολο, τέλος πάντων. Ναι. Oh. Αλλά έχει ένα μήνα. Άστα να πάνε. Ναι, πραγματικά. 3 Απριλίου έχω γενέθλια και τελειώνει το transformation και θα κάνω το πρώτο cheat, ξέρω εγώ, τη δίαιτα. Και τίποτα, μόνο Tomahawks και Wagyu θα πάρω. Με τα φιλαράκια θα έρθουν εδώ. Θα πιαστώ από αυτό που είπες το στερητικά τώρα. Ναι. Μου κέντρωσε το ενδιαφέρον. Βλέπεις ότι λες στερητικά είναι μια υποθερμιδική δίαιτα. Αυτό είναι στερητική. Αυτός είναι ο ορισμός στέρησης. Όχι να μην τρως κάποια πράγματα, να μην τρως γλυκά ή να μην τρως ψωμί. Εντάξει, κοίτα, εγώ γενικότερα με τα γλυκά που επειδή το ανέφερε στο ρίχνω εκεί. Επειδή από μικρό ο μπαμπά μου δεν ήταν πολύ φαν των γλυκών, πάντα είχα σπίτι μόνο σοκολάτα υγεία. Έχω μεγαλώσει έτσι. Mm-hmm. Και μ' αρέσει φουλ. Δηλαδή, σοκολάτα γάλα και τέτοιο δεν τρώω καθόλου. Δεν μ' αρέσει σε φάση. Mm-hmm. Είμαι πολύ λάτρης του παγωτού. Mm-hmm. Αλλά μπορώ με σιγουριά να σου πω το πρωτεϊνικό παγωτό που φτιάχνω, που έχει μέσα μόνο γάλα, πρωτεΐνη και φρέξεις φράουλες π.χ. Μ' αρέσει περισσότερο γιατί δεν έχει τόσο αυτή την έντονη ζάχαρη. Είναι πιο άγλικο, κατάλαβες. Mm-hmm. Και μ' αρέσει πολύ περισσότερο έτσι. Και επειδή έχω παγωτομηχανή, το τρώω φρέσκο σχεδόν κάθε μέρα. Ειδικά τώρα στη δίαιτα, φίλε, με βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, κατά τα άλλα, κάνα cheesecake μπορεί να φάω, άμα τύχει μια φορά το μήνα. Mm-hmm. Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή γλυκά δεν. Έχεις content πώς φτιάχνεις το παγωτό. Φίλε, είναι τέτοιο. Βάζεις ένα shaker γάλα πρωτεΐνη, mm-hmm. το χτυπάς, mm-hmm. το βάζεις μέσα στο δοχείο που είναι της παγωτομηχανής, το αφήνεις 12 ώρες κατάψυξης και μετά το χτυπάς την παγωτομηχανή. Μπορώ να σου κάνω, μα θες να δοκιμάσεις. Μου κάνεις μετά. Θες. Εσύ θα το φας όμως όλο, εγώ δεν μπορώ να φάω. Έγινε. Λοιπόν, εδώ η Μέλανη. Η δε Μέλανη, ναι, έρθε το παιχνίδι, θέλει να ασχοληθούμε μαζί της. Η γλυκίτα, τι τρώει όταν εσύ τρως τα μοσχάρια σου. Πάντα από το μοσχάρι τρώει και τα κόκαλα. Δηλαδή αυτό είναι η τροφή της. Ναι, 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 ναι. Τα κόκαλα. Δεν τρώει όλο το κόκαλο, αλλά ξέρεις, επίτηδες της αφήνω αρκετό κρέας πάνω. Της το πετάω, το γλύφει όλο, αγωνίζει και τα δόντια της. Mm-hmm. Γιατί συνήθως όταν θα έχω κόκαλο στο κρέας, Tomahawk. Ή ριμπάι, ξέρω εγώ, χωρίς το όλο το ματζαφλάρι, μόνο το σπαλομπριζόλα, κατάλαβες. Μαζί με το όλο το πίσω. Και ναι. Πώς βλέπεις την υγεία της όταν τρώει αυτά που τρώει. Ρε φίλε, κοίτα, δεν είμαι κτηνίατρος για να σου πω άμα είναι υγιής ή όχι, αλλά από όσα βίντεο έχω δει στα social media που λένε, ξέρω εγώ, 4 signs that your dog is healthy και ούτω καθεξής, τα καλύπτει όλα. Κοιμάται 16 ώρες την ημέρα σαν 7 χρονών, σαν 6,5 χρονών ενήλικο σκυλί. Όταν βγαίνουμε βόλτα κάνει full zoomies. Ξέρεις είναι τα zoomies. Όχι, για πες. Τα zoomies είναι όταν τα σκυλιά αρχίζουν και τρέχουν zigzag κύκλους, κατάλαβες, full έντονα. Είναι burst of energy. Που έχουν. Δείχνει ενέργεια. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Αλλά το κάνω όταν είναι υγιή μόνο, κατάλαβες. Mm-hmm. Ρε φίλε, εντάξει, έρχεται ξαπλώνει πάντα στα πόδια μας, είναι φουλ αγαπητική. Πάρα πολύ καλή είναι. Ναι, ναι, ναι. Ισορροπημένη. Πολύ ωραία. Ξέρεις ότι μερικοί φοβούνται να ταΐσουν στα σκυλιά τους, στα σκυλιά τους. Ξέρω, ρε, αφού εδώ το βγάζω βίντεο και μου λένε τι κάνεις. Λέω, ρε παιδιά. Μα αυτή είναι η φυσική μου λέτε. Προφανώς. Τροφή των σκυλιών. Προφανώς, εννοείται. Ποια είναι η φυσική τροφή των ανθρώπων. Κοίτα, εγώ έκανα την έρευνά μου πάνω στην Carnivore μετά το βίντεο που έκανα. Γιατί αναγκαστικά λόγω του ότι θα εξέθετα τον εαυτό μου σε εκατομμύρια κόσμο, γιατί έχει 1,5 εκατομμύρια προβολές στο βίντεο, έπρεπε να ξέρω και εγώ κάποια πράγματα. Έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι κρέας, παιδιά, κρέας και γενικότερα ζωικά προϊόντα. Mm-hmm, mm-hmm. Σίγουρα όχι λαχανικά τύπου μαρούλια, κέιλ, σπανάκια. Ναι, είμαι πολύ υπέρ του να τρως καρπούς, φρούτα, αβοκάντο, τέτοιου τύπου λαχανικά και φρούτα. Mm-hmm.
Αλλά όχι μαρούλια και σπανάκια και τέτοια. Εσύ δεν τα τρως αυτά. Όχι, όχι. Μόνο τώρα στη δίαιτα λίγο έφαγα που με έβαλε στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Δεν σου αρέσαν όμως κιόλας. Φίλε από μικρός, όσπρια, λαχανικά τέτοια, τα ένιωθα ότι απλά δεν είναι για να τα τρώω. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, γενικότερα τώρα που είμαι και σε μια αλφα οικονομική κατάσταση να μπορώ να τρώω σχεδόν ό,τι θέλω. Τρώω ό,τι θέλω, ρε φίλε, αυτό κατάλαβες. Και αυτά που θέλω να τρώω είναι κόκκινο κρέας φουλ, αυγά, βούτυρα, τέτοια πράγματα. Ξέρεις, θα σε ρωτήσω τώρα. Τι. Τι ομάδα αίματος είσαι. Δεν θυμάμαι, πρέπει να είμαι β' θετικό. Α, okay. Πρέπει να είμαι β' θετικό, αλλά δεν είμαι 1000% σίγουρος. Ωραία, γιατί μηδέν ξέρεις λένε ότι ρε παιδί μου είναι η κρεατοφάγη. Λένε. Β' θετικό, β' θετικό. Έχω κάνει ένα debunk βίντεο που δείχνω ότι δεν ισχύουν αυτά. Α, οκ. Ναι. Ωραία. Εγώ ξέρεις τώρα πώς μου ήρθες στο μάτι. Καταρχάς, ήσουν από τους πρώτους που μίλησαν για Carnivore σαν content creators στην Ελλάδα. Και μου είχε αρέσει πολύ το βίντεο και θα μιλήσουμε τώρα γι' αυτό. Αλλά είδα ένα βιντεάκι που είχες πάει, είχες εξιστορήσει πώς είχες πάει στο γιατρό σου και είχατε ας πούμε ένα διαπληκτισμό. Και με έκραζαν από κάτω φουλ. Να, τώρα είμαι και με γιατρό, παιδιά. Ακριβώς. Είμαι πάλι με γιατρό τώρα. Αυτό λέω μόνο. Κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, μα ποιος σε έκραζε, είναι τρελό αυτό. Είχα δει κάποια σχόλια. Το θέμα είναι το πρώτο επιχείρημα που έχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι φουλ υπέρ της φυτοφαγίας κλπ. Είναι το έντερο. Το λεπτό έντερο. Mm. Σου λένε το λεπτό έντερο είναι όπως όλων των θηλαστικών που τεντώνεται και είναι φυτοφάγα κλπ. Mm-hmm. Ρε φίλε, πώς γίνεται να μου λες ότι πρέπει να τρώω φασολιά και τέτοια και μην φας, όταν αποδεδειγμένες έρευνες δείχνουν ότι όταν τρως την πρωτεΐνη από τα φασόλια δεν μεταβολίζεται ελάχιστη σε σχέση με όταν καταναλώνεις ζωικό. Mm. Διαδιαθεσιμότητα. Ναι, πλάκα κάνεις τώρα δηλαδή. Και τα αμινοξέα που έχει μέσα καμία σχέση ποιότητα με τα φυτικά. Έτσι. Εσύ το βλέπεις και καθημερινά και στο σώμα σου αυτό. Φουλ, φουλ. Εννοείται. Εννοείται. Αυτό το μπέρδεμα είναι ότι ερχόμαστε από ένα φυτοφάγο ον πριν 4 εκατομμύρια χρόνια και σε όλα αυτά τα 4 εκατομμύρια χρόνια όμως έχουν γίνει διάφορες προσαρμογές εξελικτικές. Ναι, ναι, ναι. Το λεπτό έντερο έμεινε από τότε. Τα δόντια μας ίσως να μείναν από τότε, αλλά δεν χρειαζόμαστε ούτε δόντια για να φάμε ένα κρέας, ούτε με μαχαιροπύρου να το κόβουμε, έτσι. Και για να το πιάσουμε δεν θέλουμε νύχια, γιατί λένε τα νύχια μας ότι δεν είναι. Και το καίμε, το ζεσταίνουμε και το τρώμε, έτσι. Εγώ θα σου πω το άλλο που έχω δει στα social media πάρα πολύ. Γενικότερα ό,τι λέω δεν είναι ιατρική συμβουλή, παιδιά, να ξέρετε, μην το παίρνετε σαν το α και το μέγα. YouTuber είμαι και ό,τι πληροφορία ξέρω την έχω αντλήσει από τα social media και γενικότερα από Google sites, το internet κλπ. Καταλάβατε. Mm. Τα τελευταία χρόνια, καλώς κακώς, Το πρόβλημα, η παχυσαρκία, και δεν εννοώ κάποιος που είναι εύσωμος, έτσι, για να μην θυχτεί, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, άστο. Mm. Μιλάμε τώρα για παχυσαρκία, η οποία είναι όντως επικίνδυνη για την υγεία. Βλέπω Αμερική που το 50% είναι, ξέρω εγώ, παχύσαρκη. Mm. Είναι τα τελευταία 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Mm. Η μάστιγα, να το πω έτσι. Ναι. Και εμείς τρώγαμε κρέας. Αυτό, από την αρχαιότητα δηλαδή ο άνθρωπος κυνηγούσε κρέας, κυνηγούσε και έτρωγε κλπ. Το θέμα είναι τώρα έχουν μπει όλα αυτά τα seed oils, τα sunflower, canola oil, high temperature oils, αυτά όλα που εγώ τα αποφεύγω full. Δηλαδή για να φάω κάτι, deep fried γενικότερα πρέπει να έχω πάει ταξίδι τύπου Αμερική τέτοιο, και να δοκιμάσω λίγο το fast food εκεί πέρα, γιατί είμαι full άντρες του fast food. Θα δοκιμάσω κανένα fried chicken, κατάλαβες. Αλλά πάντα δοκιμή. Ας πούμε, το σωστό βιώ σου είναι το κρέας, το αγνό. Ναι, ναι, full. Δοκιμή, εντάξει, το τρώω όλο. Δεν είναι ότι θα φάω μια πια, προφανώς. Αλλά ναι, θα φάω μια φορά fried chicken, το τρίμηνο σε φάση. Αυτό. Αυτό είναι κάτι που σου έμεινε μετά την carnivore. Για το κόκκινο κρέας το να τρώω κάθε μέρα, ναι. Γενικότερα από μικρός έτρωγα πολύ συχνά κρέας. Είχε τύχει π.χ. οι γονείς μου να δοκιμάσουν να με κάνουν. Θα φας αυτό, αλλιώς δεν πρόκειται να φας. Και έμενα νηστικός δύο μέρες πήγε. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το, για την carnivore που έκανες, αυτή την εμπειρία σου. Ναι. Ήταν 14 μέρες. 14 μέρες, σωστά. Ναι, το είδα το βιντεάκι. Και μετά έδειξες και πριν και μετά τις τιμές σου τις εργαστηριακές. Ναι, ναι, πολύ ναι, σημαντικό ναι. Γι' αυτό. Κάνεις οργανωμένες δουλειές, να το πούμε αυτό. Θεωρείς 14 μέρες ήταν αρκετές? Όχι. Δεν με έπαιρνε το πρόγραμμα με τα βίντεο απλά για να κάνω παραπάνω, η αλήθεια είναι. Θέλει τουλάχιστον 2 μήνες νομίζω. Έτσι. Για να δεις τα πλήρη αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά δεν μετρούσα θερμίδες, έτρωγα απλά μέχρι να είμαι χορτάτος. Δεν έχασα ούτε έβαλα κιλά, ήμουν στα ίδια κιλά. Ήμουν άδειος λόγω ότι δεν είχα γλυκόζη στο σώμα μου επειδή ήταν μόνο κρέας. Αλλά ήμουν full shred, full στεγνός. Και πιο ελαφρύς ένιωθα κιόλας, γιατί τότε έκανα κυρίως καλλιστενική. Και σας ασκήσεις θυμάμαι ότι νιώθα πολύ πιο ελαφρύς.
Άρχισαν να φαίνονται οι κοιλιακοί σου, δηλαδή, ας πούμε. Φαινόντουσαν και πριν, απλά ήμουν πιο lean, πιο lean αυτό, ναι. Αλλά και πιο άδειος, έτσι, δεν ήμουν τόσο μπαλαρισμένος. Αυτό. Σου άρεσε εσένα αυτό ή χαλάστηκες λίγο? Ρε φίλε, γενικά εμένα μου αρέσει ο υδατάνθρακας, δεν θα στο κρύψω. Μου αρέσει πολύ ο υδατάνθρακας. Δεν μπορώ να δω τη ζωή μου, δηλαδή, μακροπρόθεσμα στο να κάνω μια πολύ αυστηρή carnivore diet. Σίγουρα θα είμαι στον τομέα της animal based. Αλλά άμα είχα οπωσδήποτε, μου βάζει ένα πιστόλι στο κεφάλι και μου λέει να διαλέξει ένα από τα δύο, θα διάλεγα κόκκινο κρέας μόνο. Π.χ. Τώρα το αν μου άρεσε το σώμα μου, νομίζω ότι με τον υδατάνθρακα μου αρέσει λίγο περισσότερο μπαλαρισμένο. Προσαρμόστηκες γρήγορα στις προπονήσεις σου, είχες λίγο πρόβλημα? Δεν είχα πρόβλημα, όχι, καθόλου. Ήμουν με άλλες παρενέργειες ένιωσες, ας πούμε, διαταραχές γαστρεντερικού? Όχι, όχι, στην τουαλέτα μόνο αυτό που λες ότι ήμουν διαταραχές. Είχα διαβάσει κιόλας από την έρευνα που είχα κάνει ότι από εκεί, εγώ πηγαίνω π.χ. 3-4 φορές για χοντρό τη μέρα. Αρκετές. Ναι. Πήγαινα μία π.χ. και έβγαινε και σχεδόν τίποτα. Έτσι. Πολύ απλά γιατί μεταβολίζει τα πάντα, έτσι. Έτσι. Χαμηλό υπόλοιμα, είσαι δηλαδή. Αυτό. Γιατί παίρνουμε όλα αυτά, τα χρειαζόμαστε όλα από το κρέας. Πολύ σημαντικό. Και όλοι λένε έχω δυσκολιότητα. Να ορίσουμε τη δυσκολιότητα, έτσι, είναι άλλο πράγμα. Να πηγαίνεις... Όχι, όχι, καμία σχέση, δεν είναι. Βέβαια, νομίζω ότι άμα κάνεις μια animal-based diet, η οποία δεν έχει καθόλου φυτικές ίνες μέσα, αλλά τρως π.χ. υδατάνθρακες από επεξεργασμένες πρώτες ύλες, μπορεί να έχεις θέμα στην τουαλέτα. Εννοείται, εννοείται αυτό. Ωραία, με τις τιμές στο τέλος, γιατί νομίζω εκεί πέρα ήταν στο βίντεο κάτι που σε χάλασε. Δεν με χάλασε. Δεν είχες ήταν πει λίγο τέλος η LDL ότι... μου λίγο πιο υψηλή. Ναι, ήταν λίγο πιο υψηλή. Ναι, δεν... Η χοληστερίνη ολική, ας πούμε. Ναι, δεν με χάλασε εμένα. Ήταν πάλι στα κομπλέ, ξέρω εγώ, σε φάση. Το πιο βασικό ήταν, παιδιά, ότι η τεστοστερόνη μου ήταν off the roof, έτσι. Ακριβώς. Ήταν στο Θεό. Πολύ σημαντικό. Και για έναν άντρα η τεστοστερόνη είναι η πιο σημαντική ορμόνη από όλες. Και αυτό είναι που σου κάνει ουσιαστικά να είσαι ζωντανός, χαρούμενος και να ζεις την κάθε στιγμή σαν άντρας. Όλο το drive, ακριβώς. Όλο το drive, το motivation, η ενέργεια, η δύναμη στο γυμναστήριο, η πρόοδος, τα πάντα. Το να είσαι παραγωγικός με άλλα functions, όχι μόνο με τη γυμναστική. Παιδιά, η τεστοστερόνη είναι στον άντρα το α και το μέγα. Δείκτης μεταβολικής υγείας. Όλα, έτσι, όλα, ναι. Που ήσουν, να πούμε, υγιέστατος και πριν. Δηλαδή, άμα δει κάποιος υπόδειγμα. Όσο, ας πούμε, ψωμί και μπορεί να έτρωγες, επειδή κάνεις και πολύ γυμναστική. Πολύ από τη γυμναστική είναι προφανώς, έτσι. Κάποιος ο οποίος θα ακολουθεί τη διατροφή που κάνω εγώ στο bulk season ειδικά, που έχω π.χ. θα φάω πιτόγυρο μια φορά την εβδομάδα. Μπορεί να μην είναι με γύρω, μπορεί να είναι με σουβλάκι, αλλά δεν θα βάλω τις τηγανιτές πατάτες, κατάλαβες. Θα φάω μόνο το ψωμί με την ντομάτα και το κρέας. Τα deep fried γενικά είναι αυτά που αποφεύγω πάρα πάρα πολύ. Δεν τρώω καθόλου. Θα φάω noodles. Πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ τα noodles. Αλλά ναι, αυτό. Επειδή κάνω πάρα πολύ γυμναστική, θεωρώ πως δεν έχω θέμα με καμία μονάδα μέτρηση στο αίμα. Σε ποιους θα πρότεινες εσύ, ας πούμε, φίλου σου? Όχι τώρα, όπως είπαμε, δεν είναι συμβουλή, αλλά θα πρότεινες να δοκιμάσουν αυτή τη διατροφή? Ποιοι πιστεύεις ότι θα έχουν ωφέλη? Θα έχουν άνθρωποι, ας πούμε, του γυμναστηρίου? Φίλε, κοίταξε, θα είμαι ειλικρινής εδώ πέρα. Άμα ο πρώτος σου και νούμερο ένα στόχος σου είναι να κάνεις όσο το δυνατόν πιο ωραίο φυσικό γίνεται, όχι για να πας αγώνες. Για αγώνες, εντάξει, δεν το συζητάω, σίγουρα για μένα δεν είναι carnivore. Πρέπει να έχεις αυτό που κάνω εγώ τώρα. Είναι το... Αυτό που κάνουν οι top, ρε φίλε. Αυτό που κάνουν οι top, αυτό θα κάνεις. Έτσι. Κατάλαβες. Έτσι. Για κάποιον ο οποίος θέλει να είναι υγιής και να έχει ένα υγιές σώμα, αθλητικό σώμα, που να μπορεί να πάει να κάνει και την προπόνησή του, αλλά να πάει να τρέξει και ένα νήμι μαραθώνιο, πιστεύω ότι animal based είναι η καλύτερη. Έτσι. Μακράν. Αλλά άμα θες να γίνεις top bodybuilder, όχι. Ούτε keto, ούτε animal based, θα πρέπει να κάνεις αυτό που κάνει ο Chris Bumstead, αυτό που κάνουν οι καλύτεροι στον κόσμο. Αν και αυτοί κάποιοι κάνουν κάποιες κετογονικές, cycling κετογονικές. Ναι, δεν το έχω ψάξει. Ο Chris Bumstead νομίζω δεν κάνει. Που είναι ο πιο διάσημος και πιο top. Ο Chris Bumstead, μπακαλιάρο, ρύζι, κοτόπουλο, στο cutting phase. Στο bulking phase νομίζω τρώει ό,τι θέλει. Ο Tate για παράδειγμα, το ξέρεις. Εγώ είμαι fan του Andrew Tate. Ναι. Από όσο έχω ψάξει λίγο, μύδια, στρίδια, κόκκινο κρέας κάθε μέρα, βούτυρο. Αβοκάντο, full animal based. Ναι. Και γενικότερα το υποστηρίζει τέρμα. Και πολλοί κόσμος που είναι, ξέρω εγώ, έχει κάνει escape the matrix και ξέρεις δεν δουλεύει υπάλληλος, βγάζει κάποιο όχι ποσό μεγάλο, το υποστηρίζει πάρα πολύ το animal based, ότι είναι, ρε φίλε, αρχικά διατροφή η οποία δεν έχει επεξεργασία, το πιο βασικό από έτσι, όλα. Έτσι, το πιο πιστεύω και εγώ αυτό που είπες και να το κερδίσουν όλοι αυτό, να το ακούσουν, είναι χαμηλής επεξεργασίας τρόφιμα. Ακριβώς. Μετά, okay, πιστεύω και εγώ ένα low carb, δεν χρειάζεται να είσαι carnivore, zero carb. Ένα low carb, δηλαδή κάτω από 100 γραμμάρια, εγώ προσωπικά προτείνω, αλλά ακόμα και κάτω από 150 γραμμάρια, μια πάλαιο, ας πούμε, προσέγγιση,
Είναι μια χαρά που μάλλον εσύ εκεί παίζεις. Εκεί, ναι, 150 μπορεί και 200 κάποια μέρα, κατάλαβες. Ναι, ανάλογα την άσκηση. Ναι, αν ασκείσαι περισσότερο. Εντάξει, τώρα σου λέω στο bulk, δεν το έβλεπα καθόλου, ούτε μετρούσα, απλά έτρωγα σαν τον τέτοιον όλη μέρα. Έπρεπε να φτάσω 96 κιλά, και να, 95-96 και να κάτσω εκεί τουλάχιστον 3-4 μήνες, κατάλαβες, που πάλι λίγο είναι, για όσους γυμναστηριακούς βλέπουν το βίντεο. Αλλά αυτό ήταν ο στόχος γενικότερα. Και επειδή εντάξει, δεν μπορούσα μόνο ριζικότερα, πολύ μοσχάρι. Και λόγω των υψηλών λιπαρών που έχουν τα μοσχάρια που τρώω εγώ συγκεκριμένα, γιατί όσοι βλέπουν τα βίντεό μου ξέρουν ότι πηγαίνω σε κρεοπολείο και πάντα παίρνω αυτά που έχουν την υψηλότερη μαρμάρωση μέσα. Θέλω να είναι όσο πιο πολύ λιπαρό γίνεται το μοσχάρι. Έτσι. Χτυπούσα τους στόχους μου πολύ εύκολα. 4.500-5.000 θερμίδες τη μέρα, αρκετά εύκολα. Πολλές θερμίδες. Ναι. Ωραίος. Εσύ θαλασσινά τρως? Δεν θα πω όχι προφανώς. Τρώω, ναι. Δεν τρώω. Τι δεν τρώω? Όλα τα θαλασσινά τα τρώω. Ναι. Απλά ρε φίλε, θα φάω, τι να σου πω, μια φορά στις δύο εβδομάδες. Τέτοια φάση. Μέσα στη δίαιτα, π.χ. πήγα μια μέρα, πήρα ένα φαγκρί και μια κουτσομούρα, τα διέλυσα. Στην ψυσταριά. Μετά μου στέλνει λίγο άλλο καθάρισμα, αν και κάνεις πυρόλυση. Αυτό, ναι, ακριβώς. Το αφήνεις 5 λεπτά να κάψει φουλ και απλά το ξύνεις. Δεν... Έτσι κάνω κι εγώ. Δηλαδή, νομίζουν όλοι θέλει καθάρισμα σιγά. Όχι, ρε, τίποτα. Απλά θέλει στα 5 με 10 ψησίματα. Ειδικά όταν έκανα τα μοσχάρια που ήταν φούλη παρά, να την ανοίγεις και να την μπλένεις, ξέρω εγώ, στο ή με το λάστιχο, κατάλαβες. Α, ναι. Μετά μπορεί αυτό να είναι και επικίνδυνο με τα λίπη, πάρει λίγο. Ναι, ναι, αυτό. Μην καώνει, γιατί τα λίπη, ναι. Μου είχε φανεί πολύ ενδιαφέρον που είχες πει ότι. Ρε, μπρο, έχεις πει. Δεν είναι ο μόνος γιατρός που μου έχει πει ότι είμαστε φυτοφάγα. Είναι και άλλοι. Ναι, ρε, εντάξει, γενικότερα ο περισσότερος. Εγώ θα σταθώ στο ότι οι περισσότεροι γιατροί που υποστηρίζουν μια πιο φυτοφαγική δίαιτα, δεν έχουν ιδέα πάνω στο αντικείμενο. Είναι γιατροί ορθοπαιδικοί ή κάπου άλλοι, είναι ξέρεις, ειδικότητά τους κάπου αλλού και απλά επειδή έχουν δει από την τηλεόραση είτε από social media είτε γενικότερα έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί η γενιά μας καλός ή κακός με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνεται. Το κόκκινο κρέας είναι κακό και ότι τα λαχανικά είναι το α και το μ. Ότι μια καλή διατροφή αυτά έχει. Και άμα δεις την πυραμίδα της διατροφής, στο πάτο είναι όλα αυτά που μας βάζουν να τρώμε. Τα σιτηρά, ακριβώς. Τα σιτηρά, ναι. Έτσι μεσογειακής διατροφής να πούμε, που υποτίθεται όλοι το έχουμε το στόμα μας, αυτή η μεσογειακή, είναι καλύτερη... μεσοβέζικη λύση, έτσι, που δεν μπορεί να δώσει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι τον υψηλότερο βιωσιμότητας βαθμό, όπως λέγεται τώρα η έκφραση, που ζουν περισσότερα χρόνια είναι οι Ιάπωνες. Α, μακροβιότητα. Ναι, είναι οι Ιάπωνες. Οι Κινέζοι στο Hong Kong. Οι Κινέζοι στο Hong Kong και οι Ιάπωνες. Και οι Ιάπωνες έχουν πάρα πολύ ψηλή, ναι. Και πολύ ψηλό κρέας. Εντάξει, έχουν και τα ρύζια και αυτά βέβαια. Έτσι, αλλά η πρώτη του ύλη, παιδιά, είναι καμία σχέση. Το ρύζι που θα φας εκεί και το κρέας που θα φας εκεί και το κοτόπουλο που θα φας εκεί, καμία σχέση με αυτό που θα φας εδώ. Έχεις πάει ποτέ? Ναι, πήγα Τόκιο. Και στα δύο. Όχι, Τόκιο. Τώρα θα πάω Σιγκαπούρη την άλλη εβδομάδα. Που είναι Μαλαισία ή Κίνα, κατάλαβες. Τόκιο όμως, φίλε, η πρώτη ύλη που έτρωγα, ακόμα και οι φράουλες, όλα, μπρο. Έτσι. Out of the roof η γεύση. Ρε, πάρα πολύ έντονη. Top quality, νομίζω αποφεύγουν full φυτοφάρμακα και τέτοια ακόμα στα πάντα. Εντάξει, τα μοσχάρια τους, φίλε, τώρα έβρισκες Wagyu στην κρεαταγορά όπως είσαι εδώ στη Λαϊκή, είχε μόνο Wagyu. Έτσι. Και πάμφθινα έτσι τώρα, ακραίο, ακραίο. Και να πούμε ότι είναι animal based το πιάτο, δηλαδή ναι, ξέρω όλοι, και εγώ, πρέπει να σηκώσει το κρέας για να δεις το ρύζι. Ναι. Η κύρια διατροφή, 80%. Full. Τέλειος, ωραίος. Αλλά εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ στενάχωρο που οι συνάδελφοί μου έχουν τόσο, ας πούμε, παραμυθιαστεί από αυτό το plant-based κίνημα. Το οποίο... είναι λογικό άμα δεν κάνεις έρευνα μόνος σου και δεν προβληματιστείς και δεν ψαχτείς. Τώρα, όταν έχεις μεγαλώσει, γιατί όταν είσαι παιδί, το μυαλό είναι σφουγγάρι. Ό,τι σου μάθουν εκεί, αυτό θα μπει σαν το default. Κατάλαβες. Γι' αυτό γενικότερα είμαι με την τηλεόραση. Αν δεις σπίτι, δεν έχω τηλεόραση. Ναι. Ούτε εγώ. Επίτηδες. Και έχεις δίκιο να δεν έχεις. Μακριά. Είναι πλήση εγκεφάλου τελείως. Όταν μεγαλώνεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον, που ακόμα και στο σχολείο οι καθηγητές και οι δασκάλες θα σου πούνε ότι πάντα να έχεις λαχανικά στο τραπέζι σου, είναι πολύ δύσκολο μετά, ρε φίλε, άμα δεν πάτησες εσύ, χτυπά ξύλο κάτι, να μπεις στη διαδικασία να μάθεις παραπάνω πράγματα. Δηλαδή και εγώ λόγω του YouTube, ότι έπρεπε να κάνω την έρευνα, το έμαθα. Όχι ότι έτρωγα πριν λαχανικά, απλά κατάλαβες. Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι μου φαινόταν απίθανο ότι όντως αυτό είναι το πιο. Υγιεινό σε εισαγωγικά, προσωπική μου άποψη πάντα, παιδιά, έτσι δεν ξαναλέω. Δεν δίνουν ιατρικές συμβουλές. Ναι, και όταν το έψαξα, όντως εν βάθη ανακάλυψα ότι ξέρεις κάτι, ρε φίλε, όντως κόκκινο κρέας είναι στην κορυφή. Έχει αρχικά όλες τις βιταμίνες που χρειάζεται το σώμα σου. Δηλαδή, μπορείς να μείνεις. Εντάξει, πρέπει να τρως και τα όργανα λίγο, άμα δεν κάνω λάθος. Ναι, λίγο σηκώτη θεωρώ, δηλαδή και τελείωσες με λίγο σηκωτάκι. Δύο μπουκές την ημέρα σηκώτη, παιδιά, έχεις όλες τις βιταμίνες που χρειάζεται το σώμα.
τι Β12, τι σίδηρο, τα πάντα, όλα. Με δύο μπουκίτσες, έτσι, με δύο μπουκίτσες την ημέρα. Αρκεί και το ανοσοποιητικό στο Θεό. Έτσι, αρκεί να μην είναι γκαγκανιασμένο, έτσι, παραψημένο, κανονικά, ζουμερό, σηκωτάκι. Εγώ μέσα το τρώω κόκκινο. Ναι, κι εγώ. Φουλ. Και γενικότερα όλα τα μοσόρια, γι' αυτά είμαι της rare. Έχεις δοκιμάσει ομοφαγία στα κρέατα? Δοκίμασα στο βίντεο όλα τα όργανα τα φαγά. Έχω δοκιμάσει πολλές φορές. Θυμάμαι. Έχω δοκιμάσει πολλές φορές τα γουάγκιο όταν τα παίρνω. Πάντα τρώω μια μπουκιά ομό. Για να δω λίγο πώς είναι όλο το τέτοιο. Εντάξει, δεν είμαι φαν να πω ότι θα φάω ολόκληρη μπριζόλα έτσι. Αλλά δεν είμαι και από αυτούς που αειδιάζουν και δεν θα το δοκιμάσει. Πάντα, άμα μου το προσφέρουν, θα το δοκιμάσω πάντα. Φακές και τέτοια π.χ. δεν πρόκειται να φάω. Πρέπει να μου δώσει πολλά λεφτά για να τα φάω, κατάλαβες. Ναι. Εδώ έξω βρίσκεις ρεστοράντς, ας πούμε, ταβέρνες, θεωρείς που κάνουν καλή δουλειά στα κρέατα? Ναι, η μητέρα μου έχει. Α, μπράβο, ναι. Θες να πεις ποιο? Το ψωπιό Μαγκανία, ναι, εννοείται. Έτσι, και εγώ είμαι πολύ φαν του μαγαζιού, πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια, ωραίος. Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Α, πάμε καμιά φορά. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Όποτε θες. Τέλεια. Ή και κάπου αλλού, ό,τι θέλεις. Όχι, ρε, πάμε στη μαμά. Όλοι πάμε στη μαμά. Ναι, ναι. Ρε φίλε, εντάξει, τώρα όπως και να το κάνεις είναι... Δεν έχω φάει καλύτερο στέικ Θεσσαλονίκη. Ναι, εντάξει, Τόκιο έφαγα καλύτερο. Το Κόμπε που πήγα και έφτιαξα εκεί, μου το έφτιαξε η γιαγιάκα, το original, πώς το φτιάχνουν εκεί πέρα, ήταν το καλύτερο Κόμπε που έχω φάει στη ζωή μου. Με διαφορά δηλαδή. Έχεις φάει, Α5. Έχω φάει Α5, ναι. Έχουμε και στην Αθήνα μερικά μαγαζιά που να κάνεις. Πόσο συχνά όμως θεωρείς ότι είναι εύκολο αυτό οικονομικά? Το Α5. Όχι το Α5. Μια carnivore διατροφή να την κάνει ο καθένας. Κοίταξε τώρα. Κάποιος ο οποίος δουλεύει για 600 και 700 ευρώ το μήνα, άμα δεν έχει δικό του άτομο, δηλαδή να τα παίρνει τα κρέατα πρώτο χέρι, φίλο του ή κάτι τέτοιο, νομίζω θα δυσκολευτεί λίγο. Δεν ξέρω, διόρθωσα αν κάνω λάθος. Εμένα μου βγαίνει ακριβή σχετικά για τα δεδομένα του. Γενικά για μένα είναι κομπλέ, ρε φίλε. Εντάξει, προτιμώ να δίνω τα λεφτά μου εκεί παρά να τα δώσω κάπου αλλού. Ναι. Αλλά σε τύπου υλικά θα κατάλαβες να βγω να πιω το Σαββατοκύριακό μου και τέτοια. Αυτό εννοώ. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, είναι αρκετά ακριβή τώρα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις φτηνά, να παίρνεις φτηνά cuts, ναι, και να μοιάζουν με ακριβά. Δηλαδή, κάποιες φορές λέω σε κάποιους ανθρώπους δικούς μου που δεν έχουν λεφτά, πάρε μια καρδιά, κάνε λωρίδες στην καρδιά, πάρε μυελό των οστών, δηλαδή με δούλη, και βάλε από πάνω και έχει γίνει στην ουσία ένα ριμπάι. Έχεις τα λίπη και τη μοσχαρίλα, την μπιφίλα, το μεδούλη και την πρωτεΐνη από το τέτοιο. Από την καρδιά. Δεν είναι ριμπάι. Όχι, εντάξει, υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει το tri-tip, υπάρχει το skirt steak, αυτά όλα είναι πολύ πιο φθηνά σε σχέση με ριμπάι, φιλέτο, t-bone, strip loin, tenderloin κλπ. Αυτά όλα. Είναι το tri-tip, skirt steak, πιο άλλα. Εντάξει, τώρα, άμα δεν σε νοιάζει τόσο πολύ το να είναι τρυφερό κλπ. Μπορείς να πας και σε ένα, πώς λέγεται. Σύρλοι. Όχι, strip loin. Πικανιά είναι αγαπημένο μου. Ναι, εντάξει, ναι. Ακριβά είναι σχετικά είναι. Σε σχέση με το skirt steak και το τέτοιο. Τώρα σιγά σιγά που τα πετούσαμε. Flap steak και flank. Αυτά προσπαθώ να θυμηθώ. Πικάνια είναι το αγαπημένο μου, φίλε, με διαφορά. Ναι. Strip loin μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά πικάνια είναι από τον ποπό η πικάνια, παιδιά. Top. Και είναι ένα κρέας το οποίο δεν έχω δοκιμάσει σε 12+ μαρμάρωση. Θέλω φίλο. Δεν το έχεις δοκιμάσει. Δεν το έχω δοκιμάσει. Θα έλεγα, έχω φάει μέχρι American Wagyu που έχει full λίπος μέσα, αλλά δεν ήταν αυτό το... Περίμενε να σου δείξω. Ναι, εντάξει, τώρα ότι μπορεί να βρουν τα παιδιά. Wagyu Α5 strip loin. Αυτό είναι 300 ευρώ το κιλό, βέβαια. Περισσότερο άσπρο από ότι κόκκινο. Ναι, ναι. Και εδώ, φίλε, αυτά εδώ είναι λίπος από Wagyu, τα οποία είχα πάρει Α5 Wagyu brisket. Και είχα τριμάρει το λίπος από γύρω και τα χρησιμοποιώ φουλ στο μαγείρεμα. Φουλ. Αγά, π.χ. ας πούμε. Τα πάντα. Φίλε, μπορώ να το λιώσω και να το βάλω και μέσα μαγιονέζα, κατάλαβες. Ναι, σαν Χολανδές, ας πούμε. Ναι, ναι, smashed burger. Smashed burger, άμα θα φτιάξω, θα ρίξω από αυτό. Γιατί τα smashed burger τα κάνω μόνο στο τέτοιο, δεν γίνεται στη σχάρα. Δεν γίνεται στη δεξιά πλευρά που έχει το. Δεν πιάνει τόσο. Δεν το έχω δοκιμάσει κιόλα, είναι η αλήθεια, αλλά το έχω μάθει τώρα και ότι μου βγαίνει top, κατάλαβε. Ωραίο, είσαι καλά, είσαι πολύ οργανωμένο. Έχει πολύ καλή ποιότητα εδώ πέρα. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται ποιότητα γενικά για την carnivore. Δηλαδή, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται από κάτω πάντα στα σχόλια. Ήταν το κρέα τότε, όπω είναι τα κρέατα τώρα. Έχω δει τρομερά αποτελέσματα με. Δεν το προτείνω τώρα, αλλά με αυγά και λουκάνικα Φραγκφούρτης.
Δηλαδή το έκανε στη Γερμανία αυτό. Λουκάνικα και Φραγκφούρτη όμως πολύ επεξεργασία. Πολύ επεξεργασία. Και όμως επειδή είναι τόσο low carb, ερχόταν διαβητικοί και θριαμβεύανε. Χάναν κιλά. Βγάζαμε τη CPAP μάσκα που κοιμούνται το βράδυ. Δεν είχαν πια διαβήτη. Και έλεγα, παιδί μου, ό,τι και να τους δώσεις, δώσε κρέας, ας πούμε. Εννοείται η Φραγκφούρτη δεν είναι καν κρέας. Ναι, αυτό δεν είναι. Δεν το βάζω στο στόμα μου, εγώ προσωπικά. Εγώ όσοι βλέπω. Πολύ Σαλαντίνο, π.χ. τον είχαμε μιλήσει όταν μιλήσαμε στο Instagram. Που τον έχω και προσωπικά τον ξέρω, γιατί ήμουν στο Κωνσταντίνα και στο προτείνω να πας. Εντάξει, θα τύχει να πάω σίγουρα. Grass-fed μου χάρη πάρα πολύ. Τύπου δηλαδή ότι ναι, μεν πρέπει να αποφεύγεις seed oils και τέτοια, αλλά ακόμα και άμα το μοσχάρι που τρως καταναλώνει grains και seeds και τέτοια, ίσως να μην είναι το ιδανικότερο. Ή ο τέτοιος, πώς τον λένε. Ο Πίτερσον, Τζόρνταν Πίτερσον, που κάνει το πιο extreme level της carnivore, που είναι μόνο κόκκινο κρέας και αλάτι, τίποτα άλλο. Like. Γιατί ο Πολς Σαλαντίνο π.χ. ήταν vegan 7 μήνες, άμα θυμάμαι καλά, ή 7 χρόνια ή 7 μήνες. 7 μήνες. Έγινε full καθαρός carnivore και είδε ότι δεν δουλεύει τόσο καλά και το άλλαξε σε animal based, οπότε έχει βάλει τώρα κεφίρ, άμα δεν κάνω λάθος, ροχάνι και φρούτα. Ναι, όχι, όχι, και πάει πολύ καλά και κάνει δοκιμές. Αυτό είναι. Μετά ένα μεγάλο θέμα είναι ο πειραματισμός. Δηλαδή δεν χρειάζονται ιδεολογίες. Ούτε εγώ δεν είμαι μέσα στην ιδεολογία. Έχω δοκιμάσει πράγματα. Δηλαδή βάζω φρούτα ένα καλοκαίρι και λέω θα φάω φρούτα. Είμαι καλύτερα, είμαι χειρότερα. Σε κάποια θέματα είμαι καλύτερα, σε άλλα θέματα είμαι χειρότερα. Σαλάτες. Εντάξει. Δεν βάζω καθόλου. Δηλαδή το ξέρω, το έχω δοκιμάσει στη ζωή μου, δεν μου φέρνουν τίποτα προσωπικά. Γιατρός! Γιατρός τα λέει αυτά, συγγνώμη που σε διέκοψα ξανά. Ναι, όχι. Καταρχάς, εγώ καταπολέμησα τα προβλήματά μου αυτό. Τα οποία ήταν. Τότε ήταν πάρα πολλά. Είχα μεταβολικό πρόβλημα μεγάλο, ήμουνα παχύσαρκος. Κάποιες φορές. Ήμουν και παχύσαρκος. Ναι. Δηλαδή είχα 32 BMI, ας πούμε. Εντάξει, τώρα το BMI δεν είναι ο απόλυτος δείκτης. Ναι. Αλλά σίγουρα ήμουν οριακά παχύσαρκος. Πάντα είχα περισσότερα κιλά από παιδί. Είχα ουρικό οξύ 14, επειδή λένε όλη την ώρα. Με το 10-14 εκεί έπαιζα εγώ. Λένε όλη την ώρα μην τρως κρέας για το ουρικό οξύ λόγω των πρωτεϊνών, έτσι. Είναι μεγάλο μπέρδεμα εκεί. Εγώ ξεκίνησα την carnivore με 14 και τώρα έχω μονίμως 5, 6, 6,5, 5,5. Αυτό ήταν. Ναι. Είχα δηλαδή ένα μεταβολικό πρόβλημα και μετά είχα το έξεμα και γι' αυτό κατέληξα στον Σαλαντίνο από τους γιατρούς, εκτός από τους πανεπιστημιακούς που παρακολουθούσα από όλους αυτούς τους influencers, γιατί είχε και αυτός έξεμα. Ναι, είχα γυροειδή αλοπαικία. Έχω ένα fitness influencer που παρακολουθώ από πολύ παλιά που είχε. Νομίζω αυτό, γιατί θυμάμαι ότι ήταν φαλακρός και του έβγαιναν σε διαφορετικά μέρη. Κατάλαβες, δεν είναι ότι είχε το male baldness pattern που έχω εγώ π.χ. Έχω κάνει εμφύτευση τώρα ξεκίνησα να βγαίνουν. Καλά πάει. Σιγά-σιγά. Στους 5 μήνες είμαι. Είδα και τις φωτογραφίες από τις παρενέργειες. Τις επιπλοκές, sorry. Δεν είχε επιπλοκή. Δεν είχε έτσι λίγο φούσκωμα και. Όχι, είναι το normal. Το normal standard, ναι. Έχει και ανθρώπους που δεν πρίζονται, προφανώς, αλλά η πλειοψηφία. Έφυγε, σκέψε ότι κάνεις 2.400 μικροπληγές. Θες, δεν θες, θα γεμίσει υγρό το κεφάλι. Απλά αυτό κατεβαίνει μετά κάτω, κατάλαβες αυτό. Δεν είναι. Και τι άλλο είχα. Α, είχα λεύκη. Να σου πω ότι αυτό δεν το περίμενε ότι θα φύγει. Λεύκη περιοφθαλμικά εδώ πέρα, από 8 χρονών παιδί. Τι είναι η λεύκη? Η λεύκη είναι σε μερικές περιοχές είναι λευκό το δέρμα μας. Δεν παράγουν πια τα κύτταρα εκεί πέρα μελανίνη. Οπότε εγώ είχα πάντα από μικρό παιδί εδώ πέρα το πρόβλημα. Μπορεί να το βλέπεις κιόλας. Μια φορά μου είχε βγει και εδώ πέρα. Αν το έλεγες, δεν θα το παρατηρούσα. Τώρα όχι πια. Είναι αυτό που έχουν κάποιοι άνθρωποι που φαίνεται πιο άσπρο. Ναι, ακριβώς. Αυτό. Okay. Είναι κακό γενικά αυτό. Όχι, αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι. Μπορεί να πάθει σε εγκάβματα εννοείται εκεί, αφού δεν παράγει μελανίνη. Είναι πολύ πιο εύκολα. Ναι. Εγώ ήμουν από μικρό παιδάκι με γυαλιά ηλίου. Ναι. Έτσι. Και ήμουν πολύ ευαίσθητος. Ενώ τώρα μπορώ και βγαίνω έξω και χωρίς γυαλιά ηλίου. Δεν είναι πια. Δεν έχω πια το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι. Τον ξέρεις τον Τζο Ρόγκαν? Ναι, ρε, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, νούμερο ένα podcast παγκοσμίως. Πολύ fan. Top. Και εγώ. Και από τα MMA και αυτά μετά μου βγήκε στον Τζο Ρόγκαν. Ναι. Και αυτός ήταν και ο πρώτος που έβγαλε όλους τους carnivores. Από Τζόρνταν Πίτερσον μέχρι Σον Μπέικερ. Λοιπόν, αυτός. Και είναι είχε... και ο ίδιος. Και είναι και ο ίδιος. Και είναι και ο ίδιος. Ναι. Είναι και ο ίδιος carnivore. Ή τουλάχιστον animal based carnivore. Ναι. Κόκκινο κρέας κάθε μέρα, ρε παιδιά. Αυτό είναι το άλφα και το μέγα. Και όσο αυξάνεται αυτό, τόσο πέφτουν τα processed food, τα επεξεργασμένα. Ακριβώς. Στο πιάτο μας. Ναι, και αυτός είχε λεύκη.
Και στον ένα μήνα είχε βγει και είχε πει: έφυγε η κυλεύκη μου, απλά σας το λέω. Μαζί με τη γράμμωση που είχε κάνει, ας πούμε. Ναι. Και μου είχε φανεί πολύ περίεργο, γιατί είχα εγώ λεύκη και λέω: εντάξει, δεν μου έφυγε εμένα, και εγώ το κάνω ήδη πόσο καιρό. Χαζομάρες. Και ήταν το μόνο που πίστευε ότι δεν θα φύγει. Γιατί ήταν σταθερό από τα 8 μου. Και έφυγε. Μου. Και μέχρι και αυτό έφυγε. Ήταν μια κολλητή μου. Μου πήρε αυτό. Ή εγώ το παρατήρησα μετά από 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια. Ναι. Κάνεις clean carnivore. Πώς το. Πώς όχι κάνεις. Πια. Όχι πια. Θα σου πω ότι είμαι 98, 97, 99% carnivore. Ναι. Και τα καλοκαίρια βάζω κάποια φρούτα, ξέρεις, για την παραλία με τυριά. Α, carnivore με τυρί. Ναι, με τυρί top. Ναι, 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 full. Εγώ τουλάχιστον, έτσι. Ναι. Γαλακτοκομικά όμως, όχι τύπου γάλα. Πίνεις γάλα απλό. Όχι, ποτέ. Ποτέ γάλα. Γάλα για τα μωρά. Μακριά από το γάλα, παιδιά, να ξέρετε. Κεφίρ όμως, και γενικότερα ό,τι γαλακτοκομικό έχει υπό στη ζύμωση. Ναι, ακριβώς. Είμαι υπέρ της ζύμωσης και στα λαχανικά είμαι υπέρ της ζύμωσης. Να πούμε ότι αυτό κάνει η αγελάδα στο στομάχι της. Ναι. Και γι' αυτό εξουδετερώνει όλες αυτές τις τοξίνες. Κάνει ζύμωση, αυξάνει θερμοκρασίες. Αυτό γίνεται και με. Δηλαδή, προτείνω σε πολλούς ασθενείς όταν έχουν, ας πούμε, σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου. Μπαίνεις, αν θες ντε και καλά να φας λαχανικά, ζυμωμένα ή πολύ ώρα βρασμένα. Να εξουδετερώνεις όλες αυτές εδώ τις τοξικές ουσίες, έτσι. Ναι, ναι. Που δεν είναι στο κεφάλι μας. Ο Χου, άμα γκουγκλάρεις plant toxins, θα σου βγάλει όλες τις αναρτημένες τις λεκτινόμορφες ουσίες, σαλικυλικά, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στα φυτά για την δικιά τους άμυνα. Ακριβώς. Νομίζω έχεις μιλήσει και σε ένα βίντεο για αυτό. Ναι, 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 έχω πει πολλές φορές. Γενικότερα αυτό που έχω διαβάσει κι εγώ είναι ότι τα φυτά, τα φύλλα. Τα φύλλα που έχουν είναι ουσιαστικά για να προστατεύουν τον καρπό. Είναι η αμυντική, η ασπίδα του φυτού για να προστατεύσει αυτό που είναι όντως για να πάρεις να φας. Έτσι. Και εμείς τα τρώμε, εσείς. Ναι. Παιδιά, να πω κάτι λίγο σε αυτό το σημείο, ότι εγώ είμαι καλεσμένος του Θάνου, άσχετα που έχει έρθει σπίτι μου, γιατί το έχω πάρει μονότερμα από την αρχή και μιλάω μόνο εγώ. Όχι. Δεν είναι ότι δεν έχω αφήσει τον άνθρωπο να μιλήσει, είναι ότι είμαι εγώ ο καλεσμένος. Απλά ήρθε Θεσσαλονίκη σπίτι μου, αυτό. Έτσι. Που είμαι και εγώ Θεσσαλονικιός, έτσι. Εδώ πιο πάνω το σπίτι μου. Αλήθεια. Okay. Θα βρισκόμαι. Okay. Κάθε φορά που θα έρχομαι να σου λέω, άμα βολεύει. Ναι, ναι, εννοείται. Είσαι εννοείται, πολύ άσχολος. Εννοείται. Χαρά μου. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι εγώ είμαι 98% περίπου, 97% carnivore. Δεν ξέρω τώρα, δεν το υπολογίζω. Απλά κάποιες φορές θα φάω αμέλι το χειμώνα. Μέλι, ό,τι να είναι, ή. Προσπαθώ να είναι όσο γίνεται πιο σκοτεινό, ξέρω εγώ, να είναι σίγουρα από παραγωγό που ξέρω, α πούμε, 2-3 στη λαϊκή που πηγαίνει. Από το σούπερ μάρκετ δεν παίρνει, π.χ. Από το σούπερ μάρκετ. Εγώ παίρνω το σούπερ μάρκετ. Ποιο παίρνει. Αυτό θα στο δείξω. Να μου πει αν είναι καλό ή όχι, γιατί το έχω απορία, όντω. Εντάξει, ξέρει, έχει γκουγκλάρει τώρα, υπάρχουν στο YouTube. Ναι, στο ροχάνι γράφουν όλοι. Μπράβο. Αλλά εγώ δεν παίρνω ροχάνι, παίρνω το πιο ακριβό. Αυτό εδώ παίρνω, το θυμαρίσιο μέλι. Α, καλά. Αυτό είναι σίγουρο μέλι, δεν είναι τελείως κόλαση. Είναι καλό, ε! Σίγουρα. Μα φαίνεται τώρα. Not sponsored, παιδιά, να ξέρετε, εγώ αυτό χρησιμοποιώ. Ναι. Μην είμαστε τόσο καχύποπτοι. Το πιο ακριβό απλά, ρε φίλε, αυτό. Πολλές φορές κρίνω και έτσι. Εγώ που ήμουν 11 χρόνια στη Γερμανία, πολλές φορές τρώγαμε. Το γκί, ωραίο. Πολλές φορές τρώγαμε, ξέρεις, μίξη. Μέλι μαζί με σιρόπι. Με τι σιρόπι? Δηλαδή καθαρή ζάχαρη. Σιρόπι. Α, οκ. Okay. Και το γράφανε όμως από κάτω. Ναι. Ήταν κάτι τουρκικά μέλια, τα οποία έγραφαν από κάτω ότι είναι τόσο μέλι, τόσο τέτοιο. Πώς γράφει κάτι χειρινό? Α, οκ, οκ, okay, okay, κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι. Νόμιζα σιρόπι για τον βήχα ή κάτι τέτοιο, λέω. Όχι, ρε. Κάηκα. Όχι, ρε, σιρόπι. Πόσα χρόνια κάνεις κάρνιβορ? 5. 5 χρόνια, ε. 5, και πώς την ανακάλυψες εσύ? Εγώ από το Liver King. Ήταν ο πρώτος που είδα, ναι. Α, γι' αυτό ήσουν με τα όργανα τόσο. Δηλαδή, γι' αυτό ήσουν ψηλιασμένος με τα όργανα. Ναι, 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 αλλά από αυτόν την βρήκα πρώτα από όλους. Είχα ακούσει π.χ. ότι όντως μοσχάρι από τον Πίτερσον ότι είναι καλό και. Αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει carnivore diet και ότι όντως. Κατάλαβες. Ό,τι πληροφορία, δηλαδή, αρχικά από τον Liver King πήρα το ερέδισμα και μετά ψάχθηκα με πιο σοβαρούς στο χώρο. Που ο Πίτερσον, να πούμε, ας πούμε, δεν τρώει όργανα. Όχι, όχι, μόνο steak, μόνο steak, έτσι. Μόνο steak και αλάτι. Ούτε πιπέρι, δεν κάνει τσιτ ποτέ, τίποτα. Και εγώ το πιστεύω, οπότε έχω ψάξει όταν είσαι πραγματικά έτσι lion carnivore ή πραγματικά carnivore χωρίς πολλούς υδατάνθρακες, τότε μπορεί να γίνει και να είναι εφικτό ίσως και χωρίς όργανα. Ναι. Δηλαδή για κάποιους συγκεκριμένους λόγους το έχω εξηγήσει, ανταγωνίζονται τη βιταμίνη C πολύ υποδοχής. Okay. Έτσι. Υπάρχει ανταγωνισμός με την γλυκόζη. Στη μεταφορά της βιταμίνης C και στη χρησιμοποίησή της. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, εμένα μου αρέσει πολύ το μέλι και το καλοκαίρι τρώω φρούτα.
Αλλά μετά το καλοκαίρι, άμα τρώω μονίμως φρούτα, γιατί το έκανα μόνο τα δύο τελευταία καλοκαίρια, ναι. Παρατηρώ ότι θα γυρίσω και θα θέλω το χειμώνα, ας πούμε το Σεπτέμβρη, να φάω μπανόφι που είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Ναι. Δηλαδή με βγάζει, με εκτροχιάζει λίγο. Ναι, μαθαίνω okay. στη γλυκιά γεύση. Ναι, και έχεις και γενικά για τα spike της ινσουλίνης που όντως σε κάνουν να θες να φας. Ναι, είμαι λίγο πιο κοιμισμένος. Ναι. Ναι, δεν είμαι τόσο σταθερός. Okay, okay. Όταν είμαι σε carnivore, ας πούμε, τρώω πολύ λίγο μέλι κάθε συνέχεια δεύτερη μέρα. Focus τέρμα. Ναι, είμαι focus, είμαι ξεκούραστος και αν καταφέρω να μειώσω και τους καφέδες. Γιατί οι καφέδες μου κάνουν λίγο. Τώρα έχω ενέργεια. Η αδενοσύνη τώρα... μόλις θα σου ατιάσει. Μπράβο, ακριβώς. Ναι, ναι. Εγώ, εντάξει, καφέ, φίλε. Κοίτα, εγώ πιο, ακόμα και όταν έκανα bulk, δηλαδή, μπορεί να μην έκανα fasting, αλλά θα έτρωγα πρώτο γεύμα κατά τις 12-1 το μεσημέρι, γιατί συνήθως οι ώρες που δουλεύω είναι 7 το πρωί με 12-1 το μεσημέρι, μέχρι 3-4 μπορεί να πάει, 5-6, αλλά οι πιο παραγωγικές μου είναι αυτές. Mm-hmm. Και όταν ήθελα π.χ. να κάνω ένα break από τη δουλειά, λίγο να χαλαρώσω το μυαλό, τότε έτρωγα. Mm-hmm. Μέχρι τότε full καφέδες, τίγκα, δηλαδή μιλάμε για 4-5 δόσεις εσπρέσο τη μέρα, και ακόμα και τώρα δηλαδή τόσες πίνω. Σαλονικιός. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μέχρι τις 1-2 το μεσημέρι θα πιω όλη την καφέινη να πιω, κατάλαβες. Και θα αφήσω δηλαδή να μου κάνει το cool down που κάνει μετά από 6 ώρες, αφού έχω τελειώσει με το πιο παραγωγικό κομμάτι της μέρας και έχω τελειώσει με τη βασική δουλειά και αυτά. Δηλαδή, μπορεί μετά να πρέπει να κάνω κάνα γύρισμα, κάνα TikTok βίντεο, κάνα τέτοιο που δεν χρειάζεται να είσαι ξέρεις. Πρέπει να είσαι focus, αλλά όχι focus όπως όταν κάνω editing για το main channel. Αυτό. Αυτό βιώνουν οι περισσότεροι να πω. Εντάξει, έχω κάποιους ανθρώπους που μου λένε ότι πίνω καφέ για να κοιμηθώ. Δηλαδή υπάρχουν και παράδοξες. Αυτό και δράσεις. Εγώ έχω ένα φίλο τέτοιο. Χαζό λίγο με ακούγεται, γιατί μπορεί εσύ να μπορείς να κοιμηθείς όταν πίνεις τον καφέ. Αλλά το effect που έχει η καφέινη στο σώμα σου είναι εκεί πέρα. Και δεν κάνεις καλή ποιότητα ύπνου σίγουρα. Έχοντας φρέσια καφέινη μέσα. Δηλαδή όταν γεμίζει η αδενοσύνη το μυαλό, πώς 6 ώρες θες τουλάχιστον. Ότι κοιμάται. Εντάξει, εγώ έχω ένα φίλο που πίνει Red Bull και πέφτει κοιμάται. Προφανώς και γίνεται. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο κάνεις βαθύ ύπνο, καλό ξέρω εγώ. Η κύκλη ύπνου σου πόσο είναι σωστή. Δεν έχω κάνει έρευνα προφανώς, ούτε έχω ψάξει κάποια έρευνα που να. Επόμενο τέτοιο, βίντεο που θα κάνει ο Κόγιας. Έχω κάνει 7 μέρες δεν πίνω καφέ, ρε. Πολύ παλιά. Αλλά για τον ύπνο να κάνεις τίποτα. Για REMs και. Θα βαθύ μπορούσε, ύπνο. Ναι. Ξέρεις ποιο θα με εξήταρε πολύ να κάνω. Lucid Dreaming. Lucid Dreaming, βοηθάμε λίγο. Lucid Dreaming είναι όταν είσαι, ξέρω εγώ... Ας το μετέχμιο. Όταν ονειρεύεσαι, αλλά έχεις κατανοήσει το τι γίνεται, κατάλαβες. Okay. Αυτό. Ναι, που πήγε έχει κάποιο process για να καταφέρεις να το κάνεις. Πρέπει, αυτό που θυμάμαι full χαρακτηριστικά, που το είχα δοκιμάσει να το κάνω 2-3 μέρες και όντως είχε πιάσει, είναι ότι μόλις ξυπνάς, άμα έχεις δει όνειρο, το πρώτο πράγμα που κάνεις μέσα στη μέρα είναι να γράψεις το όνειρό σου για να μην το ξεχάσεις. Και μετά από 3-4 μέρες που το έκανα, έτυχε να είμαι σε όνειρο και να καταλάβω ότι είμαι μέσα. Και θυμάμαι ότι εκείνη την ώρα μου ήρθε ένα τέτοιο ότι όταν είσαι σε όνειρο, καταλαβαίνεις ότι σε όνειρο, άμα κοιτάξεις τα χέρια σου, δεν μπορείς να τα δεις, τα βλέπεις τολά. Και μόλις τα είδα, μόλις το σκέφτηκα εκείνη την ώρα στο όνειρο και τα είδα, απλά ξύπνησα. Ναι, δεν έχω μνήμη από κάτι άλλο. Ενδιαφέρον αυτό. Εγώ θα σε ρωτήσω τώρα, έτσι κλείνοντας σιγά σιγά, θα έκανες ποτέ ξανά carnivore, όχι lion diet ή κάτι τέτοιο, carnivore. Με τα όργανα αυτά, μόνο κρέας. Ναι, για κάποιο χρονικό διάστημα, ξέρεις, για cleaning ή για leaning. Ναι, 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 θα μπορούσα να... Για leaning δεν ξέρω, γιατί τώρα π.χ. το αποτέλεσμα που έχω δει τώρα στο σώμα μου είναι το καλύτερο. Δηλαδή, όπως είμαι τώρα, πρώτη φορά με βλέπω έτσι, λόγω του ότι ήμουνα και σε μπάλ και 1,5 χρόνο και έχτισα πολύ μυϊκή μάζα, προφανώς έχει αλλάξει σώμα από ότι. Ήμουνα πριν 1,5 χρόνο, αλλά θα το έκανα πιο πολύ για αποτοξίνωση και για έτσι π.χ. ξέρεις, θα μπορούσα π.χ. να το κάνω για να δω όντως τα effects που θα έχει μετά από 1-2 μήνες και όχι μόνο σε 14 μέρες. Αλλά προς το παρόν δεν βρίσκω το λόγο. Κύριε, το βασικό μου κίνητρο ρε φίλε είναι π.χ. να μπορώ να βγάλω βίντεο μέσα από αυτό. Αυτό κατάλαβες, ναι, ναι, αυτό ναι. Είναι το πιο βασικό από όλα. Και από τη στιγμή που το έχω κάνει δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ήταν ενδιαφέρον. Ίσως θα μπορούσα να κάνω 30 μέρες animal based που δεν είναι 100% carnivore, να δω λίγο πώς θα ήταν και αυτό στο σώμα μου. Κάνουμε, ξέρεις και ο Σαλαντίνο κάνει το animal based month. Κάνει και ο Σον Μπέκερ που όλοι κάνουμε carnivore. Ο Σον Μπέκερ είναι αυτός χωρίς μαλλιά που είναι τούμπανος, Έχει μαλλιά. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, αλλά. Ναι. Αυτός είναι φίλος, ας πούμε, τον ξέρω. Ναι. Αλλά ναι, υπάρχει. Ο Ιανουάριος είναι κόντρα στο Veganuary, δηλαδή των vegans. Δεν ξέρω αν ξέρεις, αλλά. Δεν το ξέρω. Οι vegans έχουν ένα μήνα που δεν τρώνε. Που γίνονται vegans. Δοκιμάζουν vegans. Ναι, vegan διατροφή.
Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μα ρε φίλε, είναι το πιο απλό πράγμα. Ε? Ποια είναι η άποψή σου για αυτό? Είμαι πολύ κατά του βιγκανισμού. Το βασικό μου εγχείρημα, δεν έχω πρόβλημα να κάτσω να κάνω μια συζήτηση με ένα βίγκαν προφανώς, ο οποίος δεν είναι φανατισμένος. Γιατί και εγώ, εντάξει, ίσως είμαι λίγο φανατισμένος με την κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Ναι. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, άμα δω ότι ο άλλος δεν είναι τέτοιο, okay. Ρε φίλε, δεν γίνεται να μου λες ότι μια διατροφή είναι όντως υγιεινή, όταν για να είσαι εσύ υγιής πρέπει να καταναλώσεις χάπια, συμπληρώματα. Mm-hmm. Κατάλαβες, mm-hmm. Γιατί με την carnivore, φίλε, εγώ π.χ. το μόνο συμπλήρωμα που έπαιρνα ήταν κρεατίνη. Mm. Δεν έπαιρνα ούτε πρωτεΐνη ούτε τίποτα. Δεν χρειάζεσαι θεωρητικά. Δεν χρειάζεται, έτσι. Ναι, θεωρητικά, γιατί. Κοίτα. Για να έχεις 3 με 5 γραμμάρια κρεατίνη την ημέρα, yeah. Χρειάζεσαι 1 κιλό ομό κρέας την ημέρα. Mm. Εγώ έτρωγα, ήμουν στα 2,5 ξέρω εγώ εκεί, 2-2,5 κιλά, που είναι πολύ σε ποσότητα. Και αν τρως και όργανα, είναι ακόμα περισσότερη πρόσβαση στην νεφράς. Δεν τρώω. Μόνο σηκώτη, άμα θα φάω και αυτό σπάνια. Δεν τρώω, είναι η αλήθεια, δεν θα το κρύψω. Έχω και φίλο που ήταν vegan και επειδή έπαθε. Έτρεχε στα νοσοκομεία. Έχω δει από πόσους ανθρώπους στο ίντερνετ ότι ήταν vegan και όντως είχαν προβλήματα με την υγεία τους και ότι δεν ήταν υγιείς. Mm. Βέβαια υπάρχει και το άλλο άκρο, ο τέτοιος, πώς το λένε, ο Brian Johnson, τον έχεις δει? Brian Johnson, ναι. Που παίρνει 100 φάρμακα. Ναι, παίρνει 100 χάπια την ημέρα, αλλά η διατροφή του είναι vegan που κάνει το maximize the longevity. Ναι, προφανώς. Μεγαλώνει μισό χρόνο το χρόνο αυτός. Ναι, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ναι, προφανώς βάζουν και ένα αυλό κάτω στο έντερό του για να φεύγουν όλα αυτά όλη την ώρα. Γιατί προφανώς είναι όλη την ώρα στην τουαλέτα με όλα αυτά τα 100 χάπια. Ναι, δηλαδή ναι, αυτός ναι. Κάνει. Και πάλι όσο μοιάζει. Όσο πιο ρομποτικά γίνεται να κάνει το τέτοιο, ναι. Και απλά πάλι δεν μοιάζει την ηλικία του, αν θες τη γνώμη μου. Πιο νέο πια μοιάζει. Μοιάζει πιο νέο. Εμένα μου φαίνεται πιο νέο. Ναι, τώρα είναι 50 φεύγα, νομίζω. Okay. Εμένα στα μάτια μου φαίνεται πιο νέο, είναι η αλήθεια. Αλλά το ότι παίρνει 100 χάπια την ημέρα, εντάξει. Πολύ ακραίο. Ενώ θα μπορούσε σίγουρα να ελαχιστοποιήσει πάνω από τα μισά τρώγοντας. Κρέας, ναι. Μα αυτό... όλα τα χάπια του είναι κρέας. Όλες αυτές οι βιταμίνες που ακούμε, βιταμίνη D3, κρέας. V12, έτσι. Πιο βασική. K2, κρέας, μόνο κρέας. Ναι. Έτσι. Όλα αυτά που ακούμε, όπως είπες, B12, μόνο στο κρέας, μόνο στα ζωικά προϊόντα, ναι. Ας πούμε. Ό,τι ακούς από χάπι που παίρνετε, δηλαδή πάτε τώρα στο σπίτι σας να δείτε, ωμέγα 3, κρέας. Ψάρια και κρέας, σολομό. Και αβοκάτο ακόμα μπορείς, εντάξει. Εννοείται, εννοείται. Έτσι. Το θέμα είναι και πόσο είναι χρησιμοποιήσιμα όλα αυτά, έτσι, τα ALA και ούτω καθεξής. Αυτό το πιο βασικό από όλα αυτό είναι, γιατί μπορείς να πάρεις 20 γραμμάρια πρωτεΐνης και από φακές, φασόλια κλπ, αλλά πόσο θα είναι χρησιμοποιήσιμο. Θα μας κάνεις το παγωτό, λες, έχεις ακόμα όρεξη. Ναι, εννοείται. Ρε. Εδώ τώρα, αυτό το είχα κάνει πείραμα, να ξέρεις, το συγκεκριμένο. Έχω βάλει 100 ml γάλα, 100 γραμμάρια cottage, 1,5 σκουπ πρωτεΐνης και νερό. Άρα έχουμε και έτοιμο να... Και φράουλες μέσα, φρέσκες. Δοκιμάσουμε, για να το δούμε έτσι και από κοντά. Το έχω δοκιμάσει εγώ, είναι top, να ξέρεις. Εδώ φαίνεται λες και έχεις βάλει και λίγο όργανο μέσα. Όχι, δεν έχει, αλλά μπορείς να βάλεις άμα θες. Θα πάρει τώρα λίγη ώρα, θέλει 3-4 χτυπήματα. Αυτή είναι η παγωτομηχανή. Ναι. Αρχικά θέλω να δεις την υφή που έχει. Εδώ έχουμε ένα shaker πρωτεΐνης τώρα ουσιαστικά με cottage cheese και λίγες φράουλες. Εντάξει. 6 λεπτά χτύπημα, έτσι. Πάρα πολύ δυνατό, ρε. Ναι, ρε. Και δεν έχει αυτό που σε είπα στο βίντεο, άγλικο. Ναι. Δεν έχει αυτό το έντονο feeling της ζάχαρης που έχει το παγωτό ποιο, ναι. Που θα πάρεις από το περίπτερο ή το παγωτό μηχανής, εντάξει. Πολύ καλύτερο για μένα προσωπικά από παγωτό περιπτέρου. Είναι λες και το παίρνεις μόλις από την παγωτό μηχανή φρέσκο, κατάλαβες. Και αυτή την υφή, αυτό το texture, το έχω πετύχει μόνο βάζοντας πρωτεΐνη μέσα. Όσες φορές έχω δοκιμάσει να κάνω παγωτό με συνταγές άλλες που δεν έχουν πρωτεΐνη μέσα, δεν μου βγαίνει τόσο πηχτό. Αν έβαζες και βούτυρο, δεν το έχω δοκιμάσει. Θα μπορούσε, ναι. Γιατί στην ουσία το παγωτό τι είναι, κρέμα γάλακτος ή βούτυρο. Ναι, κρέμα γάλακτος, βούτυρο, ναι. Και μιλάμε τώρα για 200 θερμίδες με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης, έτσι. Το πιο βασικό αυτό. Το πιο βασικό βασικά είναι ότι ξεγελά στο μυαλό σου ότι τρως κάτι γλυκό ή τρως κάτι υγιεινό. Αν βγάλεις τον παράγοντα τέτοιο. Πώς λέγεται, επεξεργασία τροφίμων που έχει πρωτεΐνη full.